πέρασε και το Black Friday, πέρασε και η Cyber Monday. Πείτε μας πώς κινήθηκε το κατάστημά σας τουλάχιστον και γενικά πώς ήταν η αγοραστική κίνηση στο νησί μας αυτές τις δύο εκπτωτικές μέρες. Όσο αναφορά το Black Friday, κυρία Μισαηλίδου, πραγματικά υπήρχε κίνηση κυρίως την ημέρα του Black Friday, την Παρασκευή που μας πέρασε. Ο κόσμος βγήκε έξω, ήταν μια αφορμή για να βγει ο κόσμος έξω στην αγορά και να ψωνίσει, να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα. Βέβαια, το Black Friday δημιουργεί δυστυχώς ένα άλλο πρόβλημα. Βλέπουμε την αγοραστική κίνηση για περίπου 10 μέρες πριν από αυτό να παρουσιάζει πολύ μεγάλη πτώση. Οπότε, εκείνη την ημέρα προσπαθούμε να συλλέξουμε κατά το δυνατόν τους τζίρους που έχουμε απολέσει όλες τις προηγούμενες, προκειμένου να ισορροπήσουμε και να είμαστε περίπου στα νούμερά μας. Δεν είναι πάντα επιτεύξιμος ο συγκεκριμένος στόχος, αλλά τουλάχιστον είδαμε την Παρασκευή, αυτό είναι μια αλήθεια, τον κόσμο να βγαίνει, να ψωνίζει και να καλύπτει κάποιες από τις βασικές του ανάγκες, οι οποίες ανάγκες σε αυτό το διάστημα είναι αρκετές, καθώς βλέπουμε τον καιρό να κρυώνει, βλέπουμε τη βροχή να μας επισκέπτεται. Πάντως, τα περισσότερα καταστήματα δεν περιμένουν την Black Friday για να βάλουν τις προσφορές τους. Δηλαδή, επειδή γνωρίζουν αυτό που είπατε ότι μπορεί να συμβεί, να περιμένει ο κόσμος την Black Friday για να ψωνίσει, είναι πολλοί που κάνουν εβδομάδα Black Friday. Είναι κάτι ελληνικό νομίζω, είναι δική μας ανακάλυψη. Τώρα χτυπήσατε φλέβα, δεν είναι ελληνικό. Ξέρετε, εμείς ακολουθώντας την τακτική πολλών μεγάλων εταιριών, στην επιχείρηση τη δική μας τουλάχιστον, η οποία απευθύνεται και διαδικτυακά σε όλη την Ελλάδα, μιλώ για το sportpanic.gr, εμείς λοιπόν βάλαμε Black Month. Βάλαμε Black Month, ακολουθήσαμε την τακτική πολλών μεγάλων εταιριών, οι οποίες δεν έχουν έδρα την Ελλάδα, αλλά ήδη έχει αρχίσει και περνάει αυτή η τάση, ότι η Black Friday δεν χρειάζεται να είναι μία ημέρα, αλλά μπαίνει ακόμα και ολόκληρος εκπτωτικός μήνας ή ολόκληρη εκπτωτική εβδομάδα. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε και την κατάργηση των διάμεσων εκπτώσεων πέρσι με νομοθετική ρύθμιση. Οπότε ο Νοέμβριος είναι ένας μήνας στον οποίο μπορείς να δώσεις στον καταναλωτή κάτι με μεγαλύτερη έκπτωση. Προσπαθούμε και εμείς να εξυγχρονιστούμε σαν κατάστημα. Αυτή είναι η έκκληση που απευθύνω και ως αντιπρόεδρος του Υπουργού Συλλόγου σε όλα τα καταστήματα της ΚΟ. Ο κόσμος πλέον έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ψωνίζει. Ο κόσμος ψωνίζει αφού πρώτα έχει συγκρίνει την τιμή, κυρίως στο Scrooge, στο Best Price, που είναι οι γνωστότερες, οι δημοφιλέστερες πλατφόρμες σύγκρισης τιμών, βλέποντας την διαθεσιμότητα του προϊόντος στο νούμερο το οποίο το χρειάζεται και έπειτα έρχεται στο κατάστημα. Αυτή την τάση εμείς για να την πολεμήσουμε, διότι αποσπά μεγάλο μερίδιο της αγοράς από εμάς, θα πρέπει να μπούμε και εμείς σε αυτές τις πλατφόρμες, να δημιουργήσουμε και εμείς νέα εξελιγμένα e-shop, έτσι ώστε να δώσουμε στον καταναλωτή της ΚΟ τη δυνατότητα να συγκρίνει και να δει το προϊόν μας πριν έρθει στο κατάστημά μας. Αυτό εμείς σαν επιχείρηση το παρέχουμε εδώ και 7 χρόνια και πλέον το δικό μου ηλεκτρονικό κατάστημα καταγράφει περισσότερες από 1.000 μηνιαίες παραγγελίες σε όλη την Ελλάδα. Άρα λοιπόν ο μοναδικός τρόπος για να πολεμήσεις το ίντερνετ είναι να είσαι και εσύ στο ίντερνετ. Αναφορικά με τη Cyber Monday που μου ρωτήσατε προηγουμένως, δεν είναι κάτι το οποίο κυλάει ιδιαίτερα και αυτό διότι είναι ακριβώς μετά την Black Friday, οπότε ο κόσμος λίγο πολύ έχει κάνει τις αγορές του. Καλημέρα. Το Black Friday είχε αγοραστική κίνηση, είχε αρκετό κόσμο κάτω στο νησί. Νομίζω σε γενικές γραμμές υπήρξε αγοραστική κίνηση, ο κόσμος κράταγε σακούλες. Καλά ήταν, δόξα σε ο Θεός. Το επίπεδο των εκπτώσεων ήταν, πιστεύετε, ήταν αρκετό για να κάνει τον κόσμο λοιπόν να κατέβει? Κοίταξε να δεις, ο καταναλωτής πάντα θέλει περισσότερες εκπτώσεις. Αυτό δεν είναι μέτρο σύγκρισης, γιατί είναι ανάλογο στο προϊόν που πουλάς. Όλα παίζουν, έχουν ένα παράμετρο όλα τα πράγματα. Πάντως γενικά ήταν επιτυχημένο. Ο κόσμος κυκλοφόρησε και ήταν μια πολύ ευχάριστη εικόνα για την αγορά μας. Ναι, γιατί ο κόσμος ακούει την τηλεόραση. Ό,τι πει, βγείτε, βγαίνουν. Υπήρξε κίνηση, ενδιαφέρθηκε ο κόσμος. Εντάξει, πήρανε κάποια πραγματάκια. Πιο πολύ σε εποχιακό. Το ποσοστό των εκπτώσεων ήταν δηλαδή ικανοποιητικό? Ήταν ικανοποιητικό, απλά είχαμε σε ορισμένα μεγαλύτερες εκπτώσεις και σε κάποια... Είχε κίνηση, ο κόσμος την περίμενε την ημέρα αυτή. Βέβαια, όπως και όλη η αγορά, είχαμε 2-3 μέρες εκπτώσεις συνεχόμενες. Πήγε όμως καλά.
Άρα πιστεύετε ότι ο κόσμος έμεινε ευχαριστημένος από το ποσοστό εκπτώσεων που είχε το νησί μας γενικότερα? Γιατί συνήθως παραπονιούνται ότι στο εξωτερικό είναι 60-70%, ότι εδώ δεν φτάνουν ποτέ τα καταστήματα αυτές τις εκπτώσεις, αλλά εκείνη η μέρα πραγματικά κυκλοφόρησε ο κόσμος. Σίγουρα δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τέτοιες εκπτώσεις. Ούτως ή άλλως η αγορά της ΚΟ είναι μικρή και ξέρουμε όλοι πώς είναι η αγορά. Σε κάποια βέβαια προϊόντα που είναι από προηγούμενες χρονιές, σίγουρα μπορούμε και κάνουμε περισσότερες εκπτώσεις. Εγώ, σαν κατάσταση, είχα καλές εκπτώσεις και οι πελάτες θεωρώ ότι μείναν ευχαριστημένοι. Τώρα για τα υπόλοιπα δεν μπορώ να ξέρω. Όμως γενικά υπήρχε μια κινητικότητα πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με άλλες μέρες. Οπότε θεωρείτε ότι αυτές οι εκπτωτικές μέρες είναι κάτι που δίνει μια τόνωση στην αγορά? Κοίταξε, στην ουσία δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Απλά μία εβδομάδα περιμένουν τις ημέρες αυτές για να υπάρχει κίνηση στις ημέρες αυτές. Αλλά εντάξει, είναι μία νότα χαράς, ας πούμε, για τους πελάτες μας αυτό. Για τις επιχειρήσεις θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία μεγαλύτερη διαφορά. Απλά κάποιες μέρες θα είναι λιγότερη η κίνηση για να είναι πιο αυξημένη τις ημέρες αυτές. Αλλά ωραία, από τη στιγμή που έχει γίνει θεσμός, θεωρώ ότι εντάξει, πρέπει να ικανοποιούμε τους πελάτες μας.